Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Καλησπέρα σας. Τι ωραίο, ναι, δυνατά. Τι ωραίος χαμός σήμερα αυτός. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ σήμερα για μία παρουσίαση, μια σειράς μάλλον, που έχει γίνει παράδοση εδώ στον Ιαννό, η σειρά Δείγμα Θέατρο από τις εκδόσεις Ευρασία, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Τριαρίδης και ο κύριος Μίνωας Ευσταθιάδης, συγγνώμη, για να μας παρουσιάσουν δύο ιστορίες, διαφορετικές και μοναδικές. Η ιστορία Ντάνα Μόρι, τα μυρμήγκια και το γεύμα. Γι' αυτό μαζί μας είναι πολύ εκλεκτοί και σημαντικοί καλεσμένοι από το χώρο του θεάτρου, που θα μας βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο, το μοναδικό, και θα εξιστορήσουν τις ιστορίες αυτές. Ο κύριος Φέδων Κιδωνιάτης, ο εκδότης, είναι επίσης δίπλα μου και τον ευχαριστούμε πολύ. Τη σημερινή συζήτηση θα συντονίσει ο κύριος Δημήτρης Γιαμλόγλου, σκηνοθέτης. Τα βιβλία θα τα βρείτε στην είσοδο του καφέ και στα τραπέζια σας υπάρχουν και οι εκδηλώσεις του Ιαννού στη συνέχεια του Νοεμβρίου, που μπορείτε να παρακολουθήσετε εφόσον σας αρέσουν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιαμλόγλου και καλοτάξιδα τα βιβλία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί ουσιαστικά το πάνελ ανήκει στους καλεσμένους που έχουμε απόψε εδώ. Θα ήθελα μόνο να σας πω ότι αυτό ακολουθεί μια σειρά που έχει ξεκινήσει πέρυσι, όταν οι εκδόσεις Ευρασία σε συνεργασία με τις εκδόσεις Δείγμα ξεκίνησαν αυτή τη θεατρική σειρά, με τρία βιβλία τα οποία εκδόθηκαν πέρυσι. Το πρώτο ήταν του Θανάση του Τριαρίδη, το «La ultima noche» ή «Οι καρχαρίες». Το δεύτερο είναι της Χαράς Σύρου, «Η απόξεση» ή «Η παγωμένη καρδιά των ευτυχισμένων ανθρώπων». Και το τρίτο ήταν ο αέρας του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Σαν συνέχεια της περσινής εκδήλωσης, φέτος παρουσιάζονται τα επόμενα δύο βιβλία αυτής της σειράς. Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω απλώς τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο πάνελ. Έχω δίπλα μου τον Φέδωνα Κιδωνιάτη, ο οποίος είναι ουσιαστικά η ψυχή των εκδόσεων Ευρασία, ο μάρτυρας όλων αυτών των πραγμάτων. Στην άλλη άκρη του τραπεζιού και μέσα στην αγκάλη των οποίων βρισκόμαστε είναι ο Θανάσης ο Τριαρίδης, ο έτερος εκδότης και συγγραφέας ενός από των έργων που θα παρουσιαστούν ακόμα. Δίπλα ακριβώς στο Θανάση Τριαρίδη, ο Μίνος Ευσταθιάδης, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του Γεύματος. Το Γεύμα έχει περαστεί από τον κύριο Μίνο Ευσταθιάδη και την Κατρίν Λίγκμαν, σωστά, η οποία δεν βρίσκεται στο πάνελ, βρίσκεται εκεί ακριβώς. Δίπλα μου είναι η κυρία Ροζαλή Συνοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ συγκριτικής λογοτεχνίας και δραματολόγος, η οποία θα μιλήσει για το έργο του Θανάση Τριαρίδη. Πώς λέγεται αυτό το έργο? Ιστορία de un amor ή τα μυρμήγκια. Στο οποίο έργο θα πρωταγωνιστεί η κυρία Πεμιζούνη, η οποία δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Το έργο θα ανέβει φέτος το Δεκέμβριο. Το έργο του Μίνα Ευσταθιάδη, το Γεύμα, ανέβηκε πέρυσι στο θέατρο Άρτη. Και ο Δημήτρης Βέργαδος, ένας εκ των δύο σκηνοθετών του έργου, θα μας μιλήσει για αυτό. Συντροφιά με τη Βίκη Λέκα, την ηθοποιό, προτού δώσουν τον τελικό λόγο στον συγγραφέα. Περίπου έτσι θα εξελιχθεί το σημερινό. Θα ήθελα
τώρα να δώσω το λόγο στο Φέδωνα και να μας πει μερικά περισσότερα λόγια για αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Νομίζω ότι και αυτό μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ξέρω αν ακούγομαι. Όπως συνέβη και πέρυσι και φέτος, είμαι ο λιγότερο ειδικός περί θεάτρου στο πάνελ, οπότε θα μιλήσω μόνο για το εκδοτικό κομμάτι. Η σημερινή εκδήλωση ουσιαστικά αποτελεί μια συνέχεια της περσινής, με την οποία εγκαινιάσαμε τη σειρά. Είχαμε συζητήσει και πέρυσι ότι βιβλία με θεατρικά έργα ή βιβλία θεάτρου δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα βιβλιοπωλεία. Νομίζω για τους περισσότερους βιβλιοπόλες μάλλον μπελάς είναι, τους πιάνει χώρο στο ράφι και δεν πουλάνε. Άρα το ερώτημα είναι γιατί ως εκδόσεις Ευρασία αποφασίσαμε να συνδράμουμε και να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά. Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις λόγοι. Ο πρώτος έχει να κάνει με την φιλοσοφία που έχουμε για τα βιβλία γενικότερα. Το βιβλίο ως μέσο έχει διάρκεια, έχει την δυνατότητα να παγιδεύει το χρόνο. Τι εννοώ με αυτό? Έχω εδώ ένα παράδειγμα. Είναι ένα βιβλίο του Βολτέρου του 1718. Το βλέπετε εδώ. Σε σχέση με τα δικά μας βιβλία, παίρνω εδώ της Χαράς της Σύρου το βιβλίο, είναι σχεδόν ίδια. Είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν ακριβώς τρεις αιώνες μετά, αυτό το βιβλίο μπορούμε να το διαβάσουμε εμείς κανονικά, να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας, να απλώσουμε το χέρι. Νομίζω ότι σαν μέσο ή σαν τέχνη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παγιδέψει καλύτερα το χρόνο κάποιος παρά το βιβλίο. Επίσης, σε αντίθεση με μια θεατρική παράσταση, η οποία κάθε παράσταση είναι μοναδική, μιλάω ως ερασιτέχνης τώρα, αλλά από την εμπειρία ως ερασιτέχνης, κάθε παράσταση, ακόμα και αν είναι με τους ίδιους ηθοποιούς, το ίδιο έργο, την ίδια σεζόν, έχει μια μοναδικότητα και μετά τελειώνει. Ακόμα και στο βίντεο που έχουμε δει θεατρικές παραστάσεις, δεν υπάρχει αυτή η μαγεία που υπάρχει στο θέατρο. Το βιβλίο είναι στατικό μέσο, δηλαδή είτε το διαβάζει κάποιος τώρα, είτε σε 5 χρόνια, παραμένει ως έχει. Δίνει την δυνατότητα, δεν έχει την αμεσότητα του θεάτρου, της στιγμής, αλλά δίνει την δυνατότητα να υπάρξει χρόνος και χώρος ανάμεσα στον αναγνώστη και στο κείμενο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θεατρικοί συγγραφείς, όταν γράφουν ένα έργο, δεν το γράφουν για να το βγάλουν βιβλίο, το γράφουν για να ανέβει στη σκηνή. Στην πραγματικότητα, πολλά έργα δεν ανεβαίνουν ποτέ στη σκηνή. Ή ανεβαίνουν μία φορά και δεν ξανανεβαίνουν. Το βιβλίο μας δίνει τη δυνατότητα ένα θεατρικό έργο να ξανανακαλυφθεί μετά από καιρό, να το διαβάσει κάποιος και ακόμα και αν έχει δει την παράσταση, να το κατανοήσει καλύτερα, ενδεχομένως και αν δεν έχει ανέβει ποτέ, να το ανακαλύψει. Αυτή είναι η μαγεία, αν θέλετε, του βιβλίου που νομίζω κανένα άλλο μέσο δεν την έχει. Ακόμα και οι εφημερίδες και τα περιοδικά, που θεωρητικά μπορούμε να διαβάσουμε μια εφημερίδα του 1920, δεν έχουν αυτή τη χρηστικότητα και την άνεση που έχει το αντικείμενο του βιβλίου. Άρα θεωρούμε καλό και χρήσιμο τα θεατρικά έργα να εκδίδονται σε βιβλία. Μάλιστα θα δείτε και αν ξεφυλίσετε τα βιβλία, θα δείτε ότι δεν έχουν εκδοθεί ως προγράμματα ή ως συνοδευτικά παράστασης, αλλά τηρούμε όλες τις αρχές τυπογραφίας, είναι βιβλία-βιβλία. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει, το είχαμε συζητήσει με τον Θανάση πέρυσι, ότι δεν είναι μια απόπειρα ενθουσιασμού. Δηλαδή δεν βγάλαμε 2-3 θεατρικά γιατί μας άρεσαν και θα βγάλουμε κι άλλο 1-2 και θα δούμε τι βρίσκουμε. Έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Για μας, ακούγεται λίγο έτσι φιλόδοξο, αλλά το έτος κλειδί είναι το 2020. Εάν εκδίδουμε 2 με 5 βιβλία κάθε χρόνο, ανάλογα με την περίοδο, και νομίζω θα συνεχίσουμε και το αποδεικνύουμε και φέτος, που είναι μια μάλλον δύσκολη χρονιά, ότι συνεχίζουμε, μέχρι το 2020 θα έχουμε περίπου 30 έργα
θεατρικά έργα σε βιβλία Ελλήνων συγγραφέων. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις μια βιβλιοθήκη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε προσέξει, θα δείτε και την ομοιομορφία όλων των βιβλίων. Φανταστείτε να έχεις 30-40 έργα Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων. Θεωρούμε ότι είναι μια συνδρομή, ότι είναι σημαντικό. Παιδευτήκαμε να βρούμε το ίδιο χαρτί φέτος, Εθανάση, αλλά τελικά καταφέραμε να είναι σχεδόν ίδια. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την φιλοσοφία τη δικιά μας ως Ευρασία. Νομίζω είναι προφανές από τους τίτλους που εκδίδουμε ότι δεν έχουμε μια επιθετική εμπορική πολιτική, ούτε είμαστε καθαρά εμπορικός οίκος προφανώς. Μέσα από τα βιβλία, και εκδίδουμε πολλά και διαφορετικά βιβλία, και σήμερα μαζί μας υπάρχουν και συγγραφείς εκτός θεάτρου, δημιουργούνται κοινότητες, είτε είναι σειρές, είτε είναι ομάδες βιβλίων, συναφούς αντικειμένου. Έχουμε σύγχρονη φιλοσοφία, φιλοσοφία, ιστορία, μεσαιωνική ιστορία, φωτογράφους και πολλά άλλα. Κάθε σειρά βιβλίων έχει μια ομάδα. Αυτή είναι μια μικρή κοινότητα. Εμείς γινόμαστε μέλη αυτής της κοινότητας, έστω με μια μικρή συνδρομή, και είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί στην καθημερινότητά μας, γιατί ένας συγγραφέας ή ένας δημιουργός μπορεί να παιδεύει το βιβλίο του άμεσα ή έμεσα για 20 χρόνια. Έρχεται σε εμάς και παραδίδει το απόσταγμα, τον αφρό. Και αφενός είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί περνάμε καλά και μορφωνόμαστε σχεδόν κάθε μέρα, αφετέρου έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε υπέροχους ανθρώπους. Μέσα από τη συγκεκριμένη σειρά, για μας αυτό είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο. Μέσα από τη συγκεκριμένη σειρά γνωρίσαμε τον αγαπημένο Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, την πολλά υποσχόμενη Χαρά Σύρου, τον Μίνο Αεφέτος και πολλούς άλλους. Ανάμεσά τους βέβαια και το Θανάση Τριαρίδη, ο οποίος είναι η μητέρα και ο πατέρας της σειράς. Έχει επιμεληθεί την τελευταία γραμμή με πολύ πόνο. Οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε. Νομίζω δεν θα επεκταθώ πολύ. Τον Θανάση τον γνωρίσαμε στην αρχή με εκτίμηση και τιμή που ήρθε να συζητήσουμε. Τώρα πια έχουμε νομίζω μια σχέση περισσότερο αγάπης με όλη την ομάδα. Όλη η ομάδα του Δείγματος γύρω από το Θανάση επίσης για μας είναι μια κοινότητα και του Διάπειρων, εκδόσεις Διάπειρων και εκδόσεις Δείγμα, των οποίων έχουμε αναλάβει την παραγωγή. Γενικά είναι πολλές κοινότητες διαφορετικές και ο καθένας από εμάς, ακόμα συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, ο καθένας από εμάς βάζει ένα μικρό κομμάτι και δημιουργούμε κάτι. Ο Θανάση ειδικά έχει μια, νομίζω, είναι λίγο κοινότυπο αυτό που θα πω, λίγο κλισέ, ότι σε αβέβαιους καιρούς δημιουργείται υψηλός πολιτισμός. Ο Θανάσης νομίζω ότι είναι η εποχή του. Έχει αυτή την ιερή τρέλα που έχει ο δημιουργός. Κάθε Παρασκευή που είναι στον εκδοτικό οίκο λέμε ας τον τρελό στην τρέλα του. Πάντα κάτι φτιάχνει, κάτι δημιουργεί. Να σημειώσω εδώ κάτι που μπορεί να μην φαίνεται μέσα από την δημιουργία του ως συγγραφέα. Είναι και πολύ καλός διαχειριστής. Πολύ οργανωτικός, πολύ της λεπτομέρειας και χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η σειρά ή ό,τι πρόκειται να γίνει από αυτή τη σειρά σε 10 χρόνια από τώρα, σε 8 χρόνια από τώρα. Δεν ξέρω, ελπίζω, κανείς ποτέ δεν ξέρει αν θα βγάλουμε Βολτέρο ή κάποιον άλλον, αλλά όλοι ο καθένας μας με το δικό του τρόπο προσπαθεί να συνδράμει. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που ως εκδόσεις Ευρασία αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση όλων αυτών των βιβλίων. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φέδωνο για όλα αυτά. Φέδωνο, ξέρεις ότι μέχρι το 2020 εδώ θα είσαι, θα λες περίπου τα ίδια πράγματα. Υγεία να έχουμε. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο και το μικρόφωνο στην κυρία Σινοπούλου, η οποία θα μιλήσει καταρχήν για το έργο του Θανάση Τριαρίδη. Έτσι, τα μυρμήγια. Ιστορία τα ένα μόρι τα μυρμήγια. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ. Εκτός των άλλων, γιατί προφανώς εκτιμώ το έργο του Θανάση. Το ξέρει καλά, δεν του έχω αφήσει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
Κατά δεύτερον, γιατί ειδικά το συγκεκριμένο έργο ανήκει σε μια τριλογία χάρη στην οποία γνώρισα τόσο το έργο του Θανάση όσο και τον ίδιο, προσωπικά. Λοιπόν, δεν πρόκειται να εξαντλήσω το αντικείμενο, δεν πρόκειται να μιλήσω πολύ διεξοδικά για το κείμενο, γιατί αφενός θα χρειαζόταν πάρα πολύ ώρα. Το έργο του Θανάση βρίθη, ας πούμε, όχι συμβολισμό τόσο πολύ, όσο παιχνιδιών με αναφορές, σε σχέση με αναφορές σε εξωτερικά, σε άλλα κείμενα, σε άλλα έργα, σε άλλες μορφές τέχνης ή φιλοσοφίας ή οτιδήποτε. Όσο και γιατί δεν θέλω να αποκαλύψω το ίδιο το έργο. Το θεωρώ λίγο άδικο για τον αναγνώστη. Υπάρχουν μέσα εκπλήξεις, τις οποίες δεν θέλω να προδώσω. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να ξεκινήσω, αν το θέλουμε έτσι, με τη διαπίστωση ότι το έργο αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνο του, γιατί ο ίδιος ο Θανάσης, ο Τριαρίδης, το έχει εντάξει σε μία τριλογία. Σε μία τριλογία που για μένα είναι ουσιαστικά μια σκοτεινή σπουδή πάνω στον αλληλοσπαραγμό. Με το πρώτο έργο, τους Καρχαρίες, έχουμε την εισαγωγή. Έχουμε ως ένα σημείο τον αλληλοσπαραγμό ως απόγνωση. Στο Μέγκελε, στο τρίτο έργο, έχουμε την κατάληξη του όλου πράγματος, μια πιο ψύχρεμη, πιο σκοτεινή ματιά πάνω στο θέμα. Τα μυρμήγκια όμως είναι αυτά που δίνουν τη μεγαλύτερη κορύφωση στο επίπεδο της έντασης. Είναι η πίστη στον αλληλοσπαραγμό. Δεν θα σταθώ, όπως είπα, σε πολλά σημεία του κειμένου. Θα σταθώ σε δύο κατ' ουσία. Και το πρώτο είναι μια αναφορά που γίνεται στον αναχρονισμό του Δάντη. Αναχρονισμοί καταρχάς στο Δάντη υπάρχουν πολλοί, ειδικά στη Θεία Κωμωδία. Υπάρχουν γλωσσολογικοί, θεματικοί. Ο Θανάσης όμως επιλέγει έναν αναχρονισμό από το 26ο κάντο της κόλασης, τη στιγμή που ο Δάντης μαζί με τον Βυργίλιο συναντούν τον Οδυσσέα, ο οποίος μιλώντας για την κατάβασή του στην κόλαση, λέει «όπως το θέλησε ο άλλος». Έτσι μεταφράζει ο Θανάσης. Εμένα μου αρέσει το «όπως τον ευαερεστήθηκε ο άλλος». Βρίσκω το «πιάκουε» που λέει «κομ άλτρου πιάκουε», αν διαβάζω σωστά, δεν ξέρω ιταλικά. Έχει μια έννοια σχεδόν χαράς μέσα, μια επιθυμία. Αυτό όμως που προβάλλει πρώτα απ' όλα είναι η έννοια του άλλου. Ο άλλος ως ο κατεξοχήν άλλος, ο έτερος, ο άλλος από μένα και ταυτόχρονα ο Θεός, ο υπέρτατος άλλος. Και εδώ αρχίζω να βλέπω μια υπόγεια ή όχι και τόσο υπόγεια σχέση με το Σάρτρ, με το κεκλεισμένο των θυρών. Στο συγκεκριμένο έργο του Σάρτρ, η κόλαση περιγράφεται ως η συμβίωση τριών ανθρώπων, ενός άντρα και δύο γυναικών, σε ένα δωμάτιο. Πεθαίνουν και η κόλασή τους είναι να συμβιώσουν για το υπόλοιπο του θανάτου τους, της αιωνιότητας, σε ένα δωμάτιο οι τρεις τους. Η κόλαση είναι η άλλη, μας λέει ο Σάρτρ. Και εδώ θεωρώ ότι ο Θανάσης έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί στα μυρμήγκια αυτό που αρχίζει σιγά σιγά να αναδύεται είναι ότι η αλήθεια ότι η κόλαση δεν είναι ο άλλος. Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Ο άλλος, στο συγκεκριμένο έργο τουλάχιστον, είναι ο καθρέφτης για να δει κάποιος την κόλαση μέσα του. Η πρωταγωνίστρια, η Όμικρον, φαίνεται να το ξέρει και φαίνεται να το αποζητά. Ο Νι, ο πρωταγωνιστής, προσπαθεί να εισάγει το Θεό, τον υπέρτατο άλλο, ως κόλαση. Είμαστε στο χέρι του, λέει, στην Όμικρον. Και το ξέρεις. Μόνο που ο άνθρωπος έχει πλαστεί κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Εν αυνία του ο Νι ταυτολογεί. Ο άλλος είναι η κόλαση, η κόλαση είναι ο άλλος, είναι ο Θεός και είναι ο έτερος. Δεν πρόκειται ποτέ να βγει κανείς από αυτό το φαύλο κύκλο, συγγνώμη. Υπ' αυτή την έννοια, η θέωση, ενδεχομένως το θαύμα του κόσμου, για να αναφέρω και την προμετωπίδα, εμφανίζεται ως η αποδοχή της κόλασης που φέρουμε μέσα μας. Της κόλασης για την οποία είμαστε ικανοί. Της κόλασης που γινόμαστε. «Και γιατί σε παντρεύτηκα», λέει η Όμικρον, «για τα λεφτά σου». Και απαντάει ο Νι, «από ανάγκη». Δεν άντεχες τον εαυτό σου.
Σε αυτό το σημείο, όχι σε αυτό ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να επικεντρωθούμε σε ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη αναφορά του Θανάση στο κείμενο. Αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Λέει ο Νι, «Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης». Οι λέξεις αυτές εισάγουν ουσιαστικά στην Αποκάλυψη την εμφάνιση του θηρίου, αναδύεται από τη θάλασσα. Και γράφει στην Αποκάλυψη, σε νέα ελληνικά, για να το απλουστεύσουμε το πράγμα. «Και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας, ποιος είναι όμοιος με το θηρίο, ποιος δύναται να πολεμήσει με αυτό». Και εδώ πλέον ανακύπτουν δύο ζητήματα, τα οποία στο Θανάση δεν είναι εμφανή, γιατί συγκεκριμένο χωρίο αποκρύπτεται. Παραθέτει όμως την εισαγωγή σε αυτό. Και εμένα αυτό με εντύπωσε πολύ. Τίθεται το ζήτημα της ομοιότητας και της αναμέτρησης των δυνάμεων. Μόνο ο όμοιος μπορεί να αναμετρηθεί με τον όμοιο. Το ζήτημα μιλών αυτό οδηγεί τη διαπίστωση, στο συγκεκριμένο κείμενο τουλάχιστον, ότι η σχέση με τον άλλο είναι πόλεμος, κάτι γνωστό. Αλλά ο άλλος είναι ο καθρέφτης του εαυτού, όπως είδαμε πριν. Άρα, ο πόλεμος ουσιαστικά είναι η σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο άλλος είναι μόνο το μέσο για να πολεμήσουμε τον εαυτό μας, τη σκοτεινιά του. Ο άλλος τελικά προβάλλει ουσιαστικά ως μέσο λύτρωσης. Γι' αυτό και αυτό που κυρίως προβάλλεται στο κείμενο και απαιτείται, είναι η πίστη στον άλλο. Και συνεχίζει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης. «Εκείνος που φέρει σε αιχμαλωσία, θα υποστεί αιχμαλωσία. Εκείνος που θα σκοτώσει με μαχαίρι, πρέπει ο ίδιος να σκοτωθεί με μαχαίρι». Και εδώ έχουμε το μοσαϊκό νόμο. Το νόμο του μονοθεϊσμού. Το νόμο του κατεξοχήν, μέγιστου άλλου. «Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων», λέει ο Ιωάννης. Και εδώ πια εισαγόμαστε πλήρως στο ζήτημα της πίστης, το οποίο είναι κυρίαρχο μέσα στο έργο. Λέει ο Νι, «Το πιστεύουν και θα πεθάνουν. Αν το πιστέψουν και οι δύο, γίνεται». Όλο το πρώτο μέρος του έργου, γιατί ουσιαστικά το έργο για μένα δεν χωρίζεται σε δύο πράξεις, αλλά σε δύο μέρη ουσιαστικά. Όλο το πρώτο μέρος, δηλαδή το πρώτο μέρος για μένα πιάνει και μετά το πέρας της πρώτης πράξης και μετά την αρχή της δεύτερης. Όλο λοιπόν το πρώτο μέρος, μέχρι και την έκπληξη, την ανατροπή, την οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω, και σας κάνω χάρη, σας το λέω, είναι μια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί αυτό που θα λέγαμε στα γαλλικά, και θα επιμείνω σε αυτό, δεν το κάνω για να δείξω ότι είμαι γαλλόφωνη, μια φως κομπλισιτέ, μια ψεύτικη συνενοχή. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο στην έννοια της κομπλισιτέ, γιατί για τους Γάλλους είναι το απότερο στάδιο μιας διαπροσωπικής σχέσης. Είτε πρόκειται για ερωτική, είτε για φιλική. Είναι η συνενοχή. Είναι να πιστεύεις τον άλλο σε σημείο, όπως λέει μια φίλη που βρίσκεται σήμερα εδώ, να μπορείς να κάνεις και φόνο, αν χρειαστεί μαζί του. Να πιστέψεις τα κίνητρά του, να πιστέψεις τον ίδιο. Ουσιαστικά πρόκειται για την κοινή μοίρα του ζευγαριού που προσπαθεί να εγκαθιδρυθεί εδώ. Του ανδρογίνου με την πλήρη έννοια του όρου. Αν δεν το πιστέψουν και οι δύο, λέει ο Νι, φταίνε και οι δύο. Συνενοχή. Δεν γίνεται να μην μοιραστούμε την εκδίκηση. Ή όπως λέει η Όμικρον, θα μοιραστούμε την τιμωρία, την τελική κρίση. Αγάπη είναι να πεθαίνεις μαζί με τον άλλον. Συμπληρώνω εγώ, χωρίς κατά ανάγκη να φταίσαι εσύ για κάτι που έκανε ο άλλος. Αγάπη είναι να πεθαίνεις μαζί με τον άλλον. Μόνο που ο Νι το έχει πει. Το θηρίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, μπορεί να είναι η αγάπη. Αγάπη είναι να πιστεύεις δίχως όρους. Το ζήτημα της συνένεσης στο συγκεκριμένο έργο, του να πιστεύεις τον άλλο χωρίς όρους, του να συνενείς πλήρως σε ό,τι κάνει, προκύπτει ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι γίνεται, λέει στο κείμενο, με τους αληθινούς συντρόφους. Αποφασίζει ένας και για τους δύο. Είχα το δικαίωμα να κάνω τα πράγματα που έκανα σε σένα. Και ποιος το έδωσε? Η αγάπη. Μόνο που παρακάτω λέει, στην αρχή μάλλον του κειμένου, το ξεκαθαρίζει εξ αρχής. Λέει ο Νι, δεν θα έκανα ποτέ κάτι χωρίς συνένεση. Και απαντάει ο Όμικρον. Ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν όσοι ετοιμάζονται να γδάρουν τον άλλο.
Η έννοια του επουράνιου σχεδίου, της πρόνοιας, είναι η μικρή σύνδεση που βλέπω εγώ και μάλλον βλέπει και ο Θανάσης και βλέπουμε πολύ με την τραγωδία, δηλαδή ότι όλα οδεύουν σε ένα συγκεκριμένο τέλος. Θυμάμαι ότι το διάβαζα το κείμενο του πρώτου, της Καρχαρίες, έλεγα εάν δεν γίνει αυτό στο τέλος, δεν θα πω τι πάλι, θα ουρλιάξω. Είναι για τα μπάζα ο άνθρωπος. Και ευτυχώς το έκανε, έκανε αυτό που έπρεπε στο τέλος. Όλα οδεύουν με γεωμετρική, μαθηματική ακρίβεια προς ένα συγκεκριμένο τέλος. Και αυτό προφανώς είναι ο άλλος σπαραγμός, κατά κάποιο τρόπο. Είναι η συνένεση στο σπαραγμό, εν πάση περιπτώσει. Το επουράνιο σχέδιο, λοιπόν, το οποίο θα πραγματώσουν τα μυρμήγκια του τίτλου, για να αναφερθώ και σε αυτά, γιατί είχα πει ότι δεν θα πω τίποτα για τα μυρμήγκια, είναι μια λέξη που επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται. Και ο άλλος, ως Θεός και ως βασανιστής, επανέρχεται επίσης. Ο Θεός είναι ο βασανιστής στο έργο. Ο άλλος, ως άνθρωπος, φαίνεται προς στιγμή τουλάχιστον να είναι η σανίδα σωτηρίας. Είναι ενδιαφέρον γιατί ψάχνοντας κάποια πράγματα, κυρίως για το χωρίο αυτό του Δάντη, έπεσα πάνω σε ένα κείμενο του Στίβεν Σάνκμαν, τον οποίο δεν γνώριζα, ο οποίος αναφερόταν στον αναχρονισμό του Δάντη σε σχέση με τον Πρίμο Λεβί και το κείμενό του που γράφτηκε επ' αφορμή του συγκεκριμένου κάντο. Το κείμενο αυτό του Σάνκμαν τυκλοφορείται ως «The Promise of Language in the Depths of Hell», δηλαδή η υπόσχεση για γλώσσα στα βάθη της κολάσεως. Ο άλλος, ως έτερος πόλος, προκύπτει ως έτερος πόλος προκειμένου να εγκαθιδρυθεί επικοινωνία. Δηλαδή είναι ένας εξωτερήκευσης της δομής που συγκρατεί και συγκροτεί τα πάντα της γλώσσας. Αν έχω τον άλλο, μπορώ να εξωτερικεύσω τη γλώσσα. Μπορώ να εκφραστώ λεκτικά. Άρα ο άλλος στο κείμενο αυτό, και η όμικρον και ο νη, ο ένας για τον άλλο, είναι η αναζήτηση, είναι η απάντηση στη λεκτική έξοδο ή λεκτική παρηγοριά από την κόλαση. Λέει η όμικρον στην αρχή, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Κανένας δεν πέθανε από τα λόγια. Αυτό είναι το μεγάλο της λάθος. Ή η πρόκληση που απευθύνει στον νη. Μπορεί να το δει κανείς και με τους δύο τρόπους. Εγώ ελπίζω ότι είναι το δεύτερο. Αν είναι το πρώτο, είναι εξαιρετικά τραγικό. Η κόλαση συγκροτείται ουσιαστικά στο κείμενο μέσω της προσπάθειας να βγούμε από αυτήν λεκτικά. Για να υπάρχουν λέξεις, λέει ο νη, σημαίνει πως υπάρχει μια πιθανότητα. Μόνο που στο κείμενο υπάρχουν πολλές λέξεις και άρα πολλές πιθανότητες. Αναφέρεται παρακάτω. Επιθυμία του πελάτη είναι να προκληθούν ασύμετρος φόβος και ψυχική οδύνη. Δεν υπάρχουν όρια στη λεκτική βία που θα χρησιμοποιηθεί. Η κατάληξη αυτό κατά κάποιο τρόπο αποδεικνύει. Οι λέξεις, η γλώσσα, δομεί την κόλαση. Όλος ο κόσμος είναι ένας αναχρονισμός, για να γυρίσουμε στο Δάντη. Όλος ο κόσμος, λέει ο νη, είναι μια συμφωνία με το Θεό. Όλος ο κόσμος είναι μια διαθήκη. Ο Θεός ως εαυτός και ως κατεξοχήν άλλος βυθίζονται στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη σκοτεινιά στο κείμενο του Θανάση, βυθίζονται στην κόλαση, όλο και πιο βαθιά. Γιατί αν ο κόσμος, όλος ο κόσμος, είναι μια διαθήκη, προϋπόθεση για αυτή, προϋπόθεση για κάθε διαθήκη, είναι ένας θάνατος, είναι η βία του θανάτου. Άρα ο αλληλοσπαραγμός εμφανίζεται πλέον ως επιβεβλημένος, προκειμένου ακριβώς να αναδυθεί μέσα από αυτόν το θαύμα του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Στο τέλος θα σας εξετάσουμε και πέρα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Πέμπη Ζούνη για μία άλλη οπτική, μάλλον, ή ίσως και όχι. Η Πέμπη Ζούνη μαζί με τον Κώστα Φιλίππογλου σκηνοθετούν τους εαυτούς τους στην παράσταση που θα ανέβει φέτος στο θέατρο Όλβιο στις 21 Δεκεμβρίου, σε παραγωγή της Fidelity Productions. Και θα ήθελα τώρα η κυρία Ζούνη να πει μερικά λόγια για το ίδιο έργο. Ευχαριστώ. Εάν δεν είχα εμπλακεί πρακτικά με το έργο, ίσως θα ήταν πιο εύκολο να μιλήσω. Αλλά πρόσεχα όλη αυτή την ώρα, έτσι με μεγάλο θαυμασμό, την ανάλυση της κυρίας Σινοπούλου. Καταλαβαίνετε τι έχω να παίξω. Λοιπόν, η πρακτική προσέγγιση τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι στην προσέγγιση ενός κειμένου και ενός έργου υπάρχουν τρεις διαπιστωμένες και βεβαιωμένες φάσεις. Η φάση της χαρούμενης αθωότητας, μόλις διαβάζεις το κείμενο. Δεν ξέρεις τίποτα, έχεις τόσα πολλά να ανακαλύψεις που για κανένα δεκαήμερο είσαι πανευτυχής. Συνέχεια συλλέγεις πληροφορίες. Και νομίζεις ότι, okay, κάπου θα σε οδηγήσει αυτό. Η δεύτερη φάση που κρατάει πολύ, ίσως και μετά την πρεμιέρα, είναι η φάση της ενοχής. Φύγαμε από την αθωότητα. Η φάση της συνειδητοποίησης ότι είσαι άχρηστος, τίποτα δεν αρκεί, δεν μπορείς αυτά που βρήκες να τα κάνεις πράξη, είσαι ένα μηδενικό και φταίς που είσαι πάνω στη σκηνή. Αυτή η πράξη, η φάση, εάν τελειώσει λίγο πριν την πρεμιέρα, είσαι τυχερός. Συνήθως τελειώνει μετά την πρεμιέρα. Η τρίτη φάση είναι η φάση της απενεχοποίησης, όπου το πράγμα αρχίζει και κατοικείται. Και έτσι δεν τα βάζεις με τη λογική. Όλα έχουν διηθηθεί, να το πω, μέσα σου. Έχουν κατοικηθεί, έχεις βρει τη ράγα σου. Σωστή ή λάθος, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει αυτό. Εξού και ξανανεβαίνουν οι παραστάσεις από διαφορετικές προσωπικότητες. Ωστόσο, το κείμενο κατοικείται και απενοχοποιείσαι. Είμαστε στην πρώτη φάση, συγγνώμη, στη δεύτερη φάση τώρα, γιατί έχουμε κάνει αρκετές πρόβες ώστε να πάθω πανικό και δεν έχουμε περάσει στην τρίτη. Άρα είμαστε στη φάση της ενοχής τώρα. Θα σας διαβάσω μία παράγραφο από ένα ημερολόγιο καταστρώματος που αποφάσισα να κρατάω από τις πρόβες. Μία παράγραφο. Ο Κώστας στο Παρίσι, στο Μπουφ Ντου Νουάρ. Οι ήρωες μετέωροι μέσα μας, νομίζω και οι δύο. Αρχίσαμε τις πρόβες στις αρχές του καλοκαιριού, μέχρι την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Η πραγματική αναμέτρηση όμως δεν ξεκίνησε ακόμα. Τους φοβερίζουμε, μας φοβερίζουν. Αλλά μέχρι εκεί. Μας τρομάζει λίγο το εγχείρημα, νομίζω και τους δυο. Εντελώς ανίκιο το ψυχικό περιβάλλον του έργου, παρόλη την πείρα μας. Και ίσως γι' αυτό αποφεύγουμε ακόμα να ξανοιχτούμε στα βαθιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ξέρουμε τα ύδατα. Άρα περιμένουμε να προσαρμοστούμε στη θερμοκρασία του έργου, να συνηθίσει το μάτι στο σκοτάδι. Έχουμε μόνο κάτι θραύσματα ήχων και διαθέσεων. Τα κρατάμε. Πρόκειται για ένα πολύ... το πιο σκοτεινό έργο. Όταν μου το έστειλε η παραγωγός Ιρούλα Νικολάου, με σαγίνευσε, το άνοιξα και το κλείσα χωρίς διακοπή και με φόβησε. Δεν είναι αυτονόητο ότι σε σαγινεύει να σε φοβίζει. Με έχουν σαγινεύσει κι άλλοι ρόλοι και με την επίγνωση ότι είναι τεράστιοι, βοηθήθηκα από τη διαπίστωση ότι έχει λόγο κάθε έργο να ανεβαίνει πολλές φορές, άρα δεν θα αναμετρηθώ εγώ με καμία... Vivian Lee για την Blanche Dubois και με καμία Μελίνα. Δεν το φοβήθηκα αυτό και πήγα με σεβασμό προσεκτικά και με τη δική μου, με ό,τι είχα στην αποθήκη. Αυτό το έργο όμως με φόβησε πολύ. Με φόβησε γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να ψαχτείς και να ξανοιχτείς σε μια κόλαση, στο σκοτεινό, ό,τι σκοτεινό του εαυτού σου. Δεν έχεις άλλα υλικά. Όλα αυτά που ακούσαμε πριν, τα υπέροχα, για να γίνουν πράξη, θες ένα μπούσουλα. Κάπως πρέπει να τα κάνεις αυτά. Από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Από το σώμα, από τις αισθήσεις. Η θεωρία πρέπει να κάπως να γίνει ψυχισμός. Πρέπει να βρούμε με τον Κώστα τη σκέψη αυτών των ανθρώπων. Ο Θανάσης δεν δίνει στοιχεία. Μας αφήνει μεσοπέλαγα. Είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Συναντιούνται ένα βράδυ στο πουθενά. Τελεία από στοιχεία. Τελεία. Για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε, θα σας πω μόνο την πρώτη συνθήκη, η οποία μοιάζει με ψυχολογικό θρίλερ. Συναντιούνται ένα βράδυ σε ένα σπίτι στο πουθενά, στην εξοχή. Έχει σημασία η εξοχή και το πουθενά. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια γυναίκα που την έχει κλείσει μέσω ίντερνετ, call girl, για μια βραδιά. Βρίσκονται δεμένοι στα κάγκελα του κρεβατιού επάνω και κάτω, σε ένα τεράστιο, αφύσικα τεράστιο κρεβάτι, που δικαιολογείται μετά γιατί είναι τόσο τεράστιο, χωρίς να μπορούν να αγγιχτούν,
δεμένη από ένα λάθος. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου, λοιπόν, είναι μια αυξανόμενη ψυχική βία που σε πρώτο επίπεδο θα μπορείς να το πεις ψυχολογικό θρίλερ. Μετά και κάτω και πίσω από όλα αυτά έχουμε όλη αυτή την κόλαση και την πίστη που αναζητείτε και την εγκύτητα η οποία απαγορεύεται να είναι σωματική. Αναζητιέται αυτή η εγκύτητα ψυχικά μόνο. Και έχουμε μια αντίστροφη διαδρομή, τα λίγα που ξέρω σας λέω. Μια αντίστροφη διαδρομή. Από μια βρώμικη αρχή των ενστίκτων του κατώτερου μέρους του εαυτού μας, σε μια ανάδυση στο φως στο τέλος, σε μια εγκύτητα ψυχική. Όταν άνοιξα την εισαγωγή του Θανάση, εντυπωσιάστηκα πριν το γνωρίσω, γιατί έλεγε μέσα το έργο δεν έχει κανένα πνευματικό δικαίωμα, πάρτε το, ανεβάστε το, κόψτε το, ράψτε το, κάντε ό,τι θέλετε. Εντυπωσιάστηκα. Παίξτε το με δύο άντρες, με δύο παιδιά, με δύο γυναίκες, με ένα μουγκό, με ένα εγκαστρίμηθο. Κάντε το ό,τι θέλετε. Η σύμβαση μέσα το ότι αυτή είναι γυμνή οι δύο, μπορεί να μην κρατηθεί, μπορεί να είναι κάλλιστα ντυμένη. Παράκληση, δεν θα κουμπιστούν ποτέ σωματικά. Ήταν η μόνη του κάθετη οδηγία. Και συμφωνώ απόλυτα βεβαίως. Για το τελευταίο υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αρχίζουν τα ερωτήματα τώρα. Και δεν θα μακρηγορήσω. Μερικά πραγματάκια μόνο θα σας πω, έτσι, για να δείτε τι τραβάμε. Ναι. Σε αυτό την καταραμένη γραφή που μου θυμίζει λίγο, βεβαίως, τους καταραμένους ποιητές, τους γνωστούς, που είναι και ακραία ρομαντικοί στο βάθος. Δηλαδή πιστεύουν, ψάχνουν, γι' αυτό καταργούν, φλερτάρουν με τα άκρα. Λοιπόν, έχουμε απελπισία, αυτά που διακρίνουμε τα υλικά δηλαδή στους δύο αυτούς. Έχουμε ανάγκη για μια επιστροφή στην πίστη, στην αθωότητα, στην εγκύτητα, αλλά πολύ στο βάθος. Στο πρώτο επίπεδο η γυναίκα βρίζει σαν ταλικέρης. Σχεδόν δηλαδή προβοκάρει την αίθουσα. Προβοκάρει τις αντοχές των θεατών. Ο άντρας κύριος. Αλλά πώς να αναζητήσεις αυτή την εγκύτητα, ψυχικά εννοώ τώρα, παικτικά, πραγματικά, πρακτικά, όχι θεωρητικά, όταν πρέπει να μην πιστεύεις σε τίποτα, γι' αυτό και προβοκάρεις εξάλλου, ούτε στην αγάπη, ούτε στο Θεό, όταν δεν λειτουργείς καν σωματικά, γιατί αυτή, κατά τη γνώμη ενός ψυχολόγου που ρώτησα, έχω πάρει τους δρόμους και ρωτάω, για να βρίζει τόσο πολύ, ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει σωματικά καθόλου. Κάπου έπρεπε να στηριχτώ. Ο Θανάσης δεν μαρτυράει τα μυστικά του. Λοιπόν, όταν δεν λειτουργεί σωματικά, όταν όλοι οι δρόμοι ακόμα και των αισθήσεων είναι κλειστοί, άρα καταφεύγει σε μια απομόνωση και σε έναν κανιβαλισμό, που επειδή δεν μπορείς να αγγίξεις τον άλλον, τον κανιβαλίζεις, τον ξεσκίζεις με τα λόγια. Η Πύρος λέει ότι δεν υπάρχει όριο στην ψυχολογική βία. Αυτό έχει υπογραφεί με το γραφείο. Δεν υπάρχει όριο. Και μάλιστα η ειδονή θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η ψυχική βία. Άρα αυτό πρακτικά μας οδηγεί ώστε τα σώματα, οι ήχοι, το περιβάλλον πρέπει να είναι όχι αναπαυτικά. Πρέπει να είναι δύσμορφα, πρέπει να είναι φιαλτικά. Κάπως πρέπει να είναι, κάπως που δεν το ανίκια. Τελειώνω. Έχω την εντύπωση, λοιπόν, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δύο καριδότσουφλα ξεβρασμένα στο περιθώριο που προσπαθούν να βρουν τον κοινό τους τόπο, όχι λογικά, αλλά σωματικά και θυμικά, μέσα από το ακραίο. Και ο κοινός τους τόπος είναι φυσικά, όπως ελέγχθη, η πίστη. Και θα συμπληρώσω την ατάκα, ευτυχώς που δεν τα είπε όλα. Πίστη είναι να πεθαίνεις μαζί με τον άλλον και συμπληρώνει η Όμικρον. Όχι, του λέει. Πίστη είναι να πιστεύεις, αγάπη, συγγνώμη, αγάπη είναι να πεθαίνεις μαζί με τον άλλον. Αγάπη είναι να πιστεύεις στο φωνιά σου. Όχι μόνο να πεθαίνεις μαζί με τον άλλον. Ο κοινός τους τόπος, λοιπόν, είναι να δουν αν αντέχουν αυτό, να το ψάξουν, αν αντέχουν να
συγκατανεύσουν και να αγαπήσουν τη φωνιά τους, ανοιχτή στο ενδεχόμενο δηλαδή του θανάτου, κανονικά, πρακτικά. Πρακτικά. Και επίσης, ένας άλλος κοινός τόπος που τον μοιράζονται και οι δύο, γιατί ο ένας φτιάχνει τον άλλον, είναι αυτό το ένδοξο δειλινό. Η ανάγκη να ζήσουν αυτό το περίφημο ένδοξο δειλινό. Και εδώ θα αναφέρω μία ομοιότητα με έναν άλλο αγαπημένο συγγραφέα που έχω παίξει. Είχα μεγάλη χαρά όποτε έπαιζα κείμενά του. Είναι τον Άκη το Δήμο, που ενώνει τόσο διαφορετικές σχολές. Αυτό το ένδοξο δειλινό μου θυμίζει τη δική του πάνοπλη στιγμή. Η πάνοπλη στιγμή μπορεί να είναι το ένδοξο δειλινό. Έτσι δεν είναι? Νομίζω και έχετε μια υπέροχη διαφορετική εκδοχή. Και επίσης, δεύτερη ομοιότητα που μου ήρθε τώρα, σήμερα, είναι ότι με έναν άλλο τρόπο ο Θανάσης αποδεικνύει αυτό που έχει πει ο Άκης με πολύ διαφορετικό. Μόνο οι γενναίοι αγαπούν. Οι άλλοι απλώς ξεγελούν τα όνειρα. Ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι προθέσεις εμού και του Κώστα που έρχεται μεθαύριο από το Παρίσι τη Δευτέρα, ο Κώστας ο Φιλίππογλου, και που παίζει στο Théâtre de Complicité, από εκεί ξεκινήσει. Άρα είναι συνένοχος, ο άλλος συνένοχος. Ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι θεωρίες και οι προθέσεις και οι αγωνίες, οι πρακτικές για το πώς θα ενσαρκωθεί αυτή η ιστορία, θα έχουν κάτι παραπάνω από όσα ακούσαμε σήμερα και από όσα βάζουμε κάτω. Ας ελπίσουμε ότι το Δεκέμβρη θα έχουμε περισσότερα να δείξουμε, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω για τις προθέσεις του έργου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μπεμιζούμ και για την εκπληκτική της ανάλυση. Δεν θα μπορούσε να δώσει καλύτερη πάσα. Μιλώντας για ψυχικό κανιβαλισμό, δεν μπορούσε να δώσει καλύτερη πάσα για το έργο το οποίο λέγεται «Το γεύμα» του Μίνου Αυσταθιάδη. Ο Δημήτρης Βέργαδος μαζί με την Άννα Μακράκη συνσκηνοθέτησαν πέρυσι το έργο, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Ιερόνυμος Καλετσάνος, η Βίγκη Λέκα που είναι μαζί μας στο πάνελ, στο θέατρο Άρτη. Δεν ξέρω πώς θέλετε να μιλήσετε χώρια ή έχετε να διαβάσετε κάτι από το κείμενο. Πώς το έχετε? Μπορώ να πω 2-3 πράγματα. Το καλύτερο από όλα. Την ιστορία λίγο του. Γιατί δεν ακούγεται αυτό? Ίσως... Δοκιμάστε το μικρόφωνο της Έμης. Αν έρθει. Αφήνω το αντέξω να κρατάω και να... Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω τον Μίνωα και την Κάτριν που μας γνώρισαν αυτό το έργο, το γεύμα, και τις εκδόσεις Ευρασία που κάνανε πράξη την έκδοση αυτού του βιβλίου. Εγώ θέλω σε πρώτη φάση να μιλήσω πώς έγινε η γνωριμία η δική μου με αυτό το έργο. Το 2010, πριν από 2 δηλαδή χρόνια, η κυρία Άννα Μακράκη είχε μια ιδέα να διοργανώσει στο πλαίσιο του Θεάτρου Άρτη, το οποίο διευθύνει καλλιτεχνικά, ένα θεατρικό διαγωνισμό. Ένα διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου. Αυτό ήταν ένα εγχείρημα το οποίο μου το εμπιστεύτηκε και αναλάβαμε μαζί να το βάλουμε μπρος. Ήρθαν περίπου 65 με 70 συμμετοχές, διαβάστηκαν τα έργα. Η ρήτρα του διαγωνισμού, επειδή δεν υπήρχε καμία οικονομική δυνατότητα λόγω της κατάστασης της γενικότερης που όλοι βιώνουμε και γνωρίζουμε, το βραβείο του διαγωνισμού θα ήταν το έργο το οποίο θα προτεύσει να ανεβεί στο θέατρο από το θέατρο Άρτη. Με το μάτι του καρνιβαλισμού, της ανθρωποθυσίας, της θείας μετάληψης, είναι θέματα τα οποία άπτονται του έργου και τα οποία είχαν ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για μας και θεωρούσαμε και για το κοινό. Να πω 2-3 λόγια για την ιστορία του έργου, το μύθο, που είναι πολύ σύντομα, δεν θα σας κουράσω. Βρισκόμαστε σε ένα παραλιακό, σε μια ταβέρνα ενός παραλιακού ξεχασμένου χωριού, να το πω έτσι, κάπου στην επαρχία. Οι πρωταγωνιστές είναι οι ιδιοκτήτες αυτής της ταβέρνας. Είναι ο μάγειρας, είναι η σύζυγο και οι δύο κόρες του, η σερβιτόρα, έτσι αναφέρονται στο έργο, δεν υπάρχουν ονόματα, και η Μαρία, που είναι, όπως θα αποκαλυφθεί αργότερα, είναι θετή του κόρη, είναι νόθο παιδί, διότι είναι καρπός του σμιξήματος, τέλος πάντων, της γυναίκας του με τον ιερέα της περιοχής, το οποίο είναι καθυστερημένο.
Βρισκόμαστε τώρα δηλαδή σε μια συνθήκη που έχουμε μια οικογένεια μέσα σε μια ταβέρνα, σε μια συνθήκη οικονομικής κρίσης τεράστιας. Δεν υπάρχει καθόλου, δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν τεράστια χρέη, του κόβουν το ρεύμα. Μια κατάσταση που όλοι καταλαβαίνετε ότι έχει μια άμεση αναφορά ή θα έχει σε κάποια χρόνια πολύ άμεσα, ίσως και σε όλους μας. Θέλω να το απεύχομαι αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι πως τα εκεί πάμε. Μέσα στην όλη απελπισία, που δεν κινείται τίποτα, δεν υπάρχει κανείς πελάτης, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, αυτοί οι άνθρωποι αργοπεθαίνουν, το μέρος αργοπεθαίνει, προκύπτει ένα παράδοξο τηλεφώνημα από το πουθενά. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του χωριού, όλα αυτά είναι αφαιρετικά ούτως ή άλλως, είναι συμβολικά, δεν έχουν απόλυτα ρεαλιστικό χαρακτήρα, ο οποίος τηλεφωνεί και ζητάει να κάνει μια κράτηση για πάρα πολλά άτομα την Κυριακή που έρχεται. Και αμέσως προκύπτει το πρόβλημα στην οικογένεια, τους ταβερνιάριδες ας πούμε, πώς θα βρουν τα χρήματα και πώς θα προμηθευτούν τις πρώτες ύλες, το κρέας, τα τρόφιμα, τα λαχανικά, για να κάνουν αυτό το γεύμα, το οποίο θα μπορούν να βγάλουν για κάποια χρήματα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να στείλει ο μάγειρας την κόρη του, τη μεγάλη του κόρη, τη σερβιτόρα, στον γνωστό Χασάπη, ο οποίος έχει συχνά τους έχει δανείσει με το αζημίωτο φυσικά και χρήματα, αλλά και πρώτη ύλη, κρέας ας πούμε. Και όπως μπορούμε να φανταστούμε, η συναλλαγή είναι πάρα πολύ σκληρή. Η σερβιτόρα προσφέρει το κορμί της για να προσπορήσει αυτά τα χρήματα. Πράγματι, η σερβιτόρα πηγαίνει στον Χασάπη, όμως αντιμετωπίζει την άρνηση του Χασάπη να τη δανείσει, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Γυρνάει πίσω άπρακτη και μέσα σε μια τεράστια απελπισία ο μάγειρας αποφασίζει να μην ακυρώσει το γεύμα της Κυριακής με τους 35, αν δεν απατώ, με 32, όπως είναι οι συνδετημόνες, αλλά να σφαγιάσει την δεύτερη κόρη του, τη θετή του κόρη, η οποία είναι καθυστερημένη, τη Μαρία, και να την προσφέρει προς βρόση στους συνδετημόνες. Πράγματι, έρχονται σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σκληρή σκηνή του έργου, έρχονται οι συνδετημόνες, γεύονται το θεσπέσιο γεύμα, το οποίο τους αφήνει και τους εντυπωσιάζει. Τους δηλώνουν μέσα ότι δεν έχουν ξαναφάει τέτοιο πράγμα ποτέ στη ζωή τους. Ο μάγειρας μάλιστα πεισματικά αρνείται να αποκαλύψει την συνταγή που του ζητάνε όλοι απεγνωσμένα. Και αφού όλοι τρώνε και είναι μάλλον ικανοποιημένοι, στην τελευταία σκηνή του έργου, ό,τι χρήματα έχουν βγει από όλη αυτή την ιστορία, ο μάγειρας τα δίνει στην κόρη του, την προτρέπει με πολύ μεγάλη ένταση και πολύ κάθετα να φύγει από το μέρος, να ανοίξει μια καινούργια ζωή και ο ίδιος παίρνει ένα βαρκάκι και ξανοίγεται στο πέλαγος. Μένει ανοιχτό δηλαδή το τέλος του μάγειρα, είναι πολύ πιθανό να αυτοκτόνησε, είναι πολύ πιθανό να ανοίχθηκε και σε μια άλλη διάσταση, κάτι που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στη ζωή. Αυτό εν ολίγης είναι το story του έργου. Και από αυτό το λίγο τώρα που σας είπα, είναι πολύ εμφανής και για μένα, αλλά πιστεύω και για εσάς, όλες αυτές οι αναφορές στο κομμάτι, όπως σας είπα και πριν, της αρχαίας τραγωδίας και του αρχαίου δράματος, είναι πολύ καθαρή η έννοια της θυσίας, η έννοια της ακρότητας. Μάλιστα, εμένα όταν το διάβασα το έργο, η πρώτη σκηνή που είναι όλα κατεστραμμένα και που υπάρχει αυτή η απόλυτη παρακμή και το απόλυτο τίποτα, μου θύμιζε, τελείως συνειρμικά, δεν ξέρω γιατί, την έναρξη του Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, που ξεκινάει με το λοιμό στη Θήβα, πέσει ο λοιμός, και αυτό το πράγμα πυροδοτεί όλη την εξέλιξη της ιστορίας. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι αστείο, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι σαν να γίνεται ένα λογοπαίγνιο φιλοσοφικό, ο λοιμός με όμικρον γιώτα της αρρώστιας των Θηβών, μεταγράφεται σε αυτό το έργο σε λοιμό με γιώτα, που είναι η πείνα. Και αυτό για μένα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά, αυτόματα πάει το μυαλό μας στη θυσία του Αβραάμ, του Ισάκ από τον Αβραάμ, στη θυσία της Ιφηγένειας. Είναι πράγματα τα οποία προκύπτουν από την ίδια τη δομή του έργου και από τις ίδιες τις συγκρούσεις. Μιλάμε για συγκρούσεις ακραίες, σκληρές, πουθενά δεν υπάρχει χυδαιότητα, αλλά είναι ένα έργο το οποίο έχει αυτή την ακρότητα, την απολυτότητα, και γι' αυτό και εμείς διαλέξαμε ένα δρόμο μη ρεαλιστικό. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν μπορούσαμε μια ρεαλιστική κοινωνική, παύλα κοινωνιολογική προσέγγιση του έργου. Γιατί το έργο, σημειωτέων, έχει και πάρα πολλές κοινωνικές προεκτάσεις. Έχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι η πείνα και όλα τα πράγματα που όλοι μας ζούμε και τώρα και έχει αυτή την επικαιρότητα.
Όμως αυτό εμείς διαλέξαμε να το αφήσουμε σε ένα πιο δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή αυτό που θέλαμε εμείς να δώσουμε, αυτό που είδαμε στο έργο και αυτό που μας συγκλώνησε, είναι αυτή η ιστορία των ορίων της ανθρώπινης ψυχής που φτάνουν στη θυσία, στην ακρότητα και μέσα από αυτή την πράξη, η οποία είναι αποτρόπαιη και μαζί ή αματική, γιατί αυτά τα πράγματα είναι αμφίσιμα και ταυτόχρονα είναι και τα δύο. Η Μαρία, το απροσάρμοστο, καθυστερημένο παιδί, είναι παράλληλα και η έκφραση της διασάλευσης των φυσικών νόμων, είναι δηλαδή το θύμα της ιστορίας, είναι η έκφραση του κακού, αλλά παράλληλα είναι και ο φορέας, το σκεύος εκλογής, που κάνει το κακό να σπάσει, που δίνει και τη λύση. Και αυτά τα διπλά νοήματα που βρήκαμε σε όλους τους χαρακτήρες και στα βασικά σύμβολα του έργου ήταν πράγματα που μας εντυπωσίασαν και μας ενδιέφεραν και πάρα πολύ. Μέσα αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η αναφορά και η παραβολή της Μαρίας, ο αμνός του Θεού, είναι πράγμα το οποίο υπάρχει μέσα στο έργο. Υπάρχουν αρκετές βιβλικές αναφορές. Εγώ, επειδή ανέλαβα να κάνω και τη δραματουργία της παράστασης, επεξεργάστηκα λίγο το κείμενο και τόνισα ίσως παραπάνω τέτοια στοιχεία από βιβλικές ρήσεις και αναφορές από το αρχαίο ελληνικό δράμα. Γιατί αυτή ήταν και η γραμμή και η άποψη που εμείς θέλαμε να κυρίως να υπηρετήσουμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό έχει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μια μεγαλύτερη διαχρονικότητα για την πρόσληψη. Δεν θέλαμε να κάνουμε δηλαδή μια παράσταση που αφορά μόνο το σήμερα κλειστά και περιοριστικά. Είχαμε μια επιθυμία να μιλήσουμε για πιο οντολογικά, αν μπορούσα να το πω, υπαρξιακά ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο ως είδος και ως γένος, μάλλον. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω. Θα ήθελα να αναφέρω, έγινε μια μικρή αναφορά τιμητικά τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για αυτή την παράσταση, η οποία ανέβηκε πέρσι το Δεκέμβριο, στις 2 Δεκεμβρίου, δεν απατώμε, πριν από ένα χρόνο, στο θέατρο Άρτη. Η σκηνοθεσία έγινε από μένα και την κυρία Άννα Μακράκη. Εγώ είχα αναλάβει και τη δραματουργική επεξεργασία, όπως σας είπα πριν. Τη σκηνογραφία η Κατερίνα Χριστίνα Μανολάκου. Βοηθός σκηνογράφου ήταν η κυρία Ειρήνη Ανθή. Και στους σχεδιασμούς φωτισμών ο Αργύρης ο Θεός. Έπαιξαν το ρόλο του μάγειρα ο Ιερώνυμος Καλετσάνος, το ρόλο της σερβιτόρας η Βίκη Λέκα που την έχω και δίπλα μου και θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το έργο, αν δεν σας κουράσουμε. Το ρόλο του Χασάπη έπαιξε ο κύριος Βλάσης Ζώτης και τη Μαρία. Είχαμε αυτή την έμπνευση, δεν ξέρω, νομίζω ότι πέτυχε στο τέλος, να την αναθέσουμε σε ένα αγόρι. Πιο ξαναγόρι, έτσι. Δυσκολευόμασταν το πώς θα φέρουμε στη σκηνή αυτό το ελλειπτικό, το ποιητικό, το, ας το πούμε, ακραίο περιθωριακό πλάσμα που είναι η Μαρία, η οποία μιλάει σπαραγματικά, δεν έχει έναν λόγο δομημένο, έχει ένα ψυχισμό σπαραγμένο. Και επειδή σκεφτόμασταν ότι δεν θέλαμε να το πάμε σε μια κινηματογραφική, τροποντινά, ρεαλιστική προσέγγιση, ταλαιπωριόμασταν πώς να βρούμε μια κοπέλα που να είναι έτσι, που να είναι λίγο περίεργη, που να είναι μια φάτσα αλλιώς. Και κάπως μας ήρθε η ιδέα να αναθέσουμε τον ρόλο στον Νίκο του Χατζηβασιλιάδη, που ήταν απόφυτος της σχολής θέατρο εργαστήριο, της σχολής στην οποία συστεγάζεται με το θέατρο, ο οποίος και σαν φιγούρα είχε κάτι το απόκοσμο, κάτι το αμφίφυλο, θα έλεγα, και βγήκε μια φιγούρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά την προσωπική μου γνώμη. Τώρα αυτό είναι σαν ένα περιαυτόλογο, όχι είναι σαν, περιαυτόλογο, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν επιτυχημένη επιλογή. Ήταν ένα πλάσμα το οποίο δεν παρέπεμπε ούτε σε αγόρι ούτε σε κορίτσι, ήταν ένα πλάσμα σαν να ήταν ένα πραγματικά πλάσμα του Θεού. Κάτι που εμείς τουλάχιστον θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε. Και τώρα εδώ θα δώσω το λόγο έμεσα στο συγγραφέα, πώς εννοώ. Τον έχω δασκαλέψει, τέλος πάντων, να μας διαβάσει τις σκηνικές οδηγίες του έργου του σε μια μικρή σκηνή που θα διαβάσουμε εδώ με τη Βίκη. Εγώ θα διαβάσω το μάγειρα. Δυστυχώς ο Ιερώνυμος ο Καλετσάνος έχει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ανηλυμένων, δεν μπορούσε να είναι εδώ να διαβάσει. Αναγκαστικά θα υποστείτε εμένα. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Να διαβάσουμε λοιπόν την τέταρτη σκηνή του έργου. Στην κουζίνα του εστιατορίου, φως κεριών, ο μάγειρας κάθεται στην καρέκλα του, κοντά στον τοίχο τώρα. Η εικόνα ενός μουσάτου άντρα, του Ιησού, δεν είναι ξεκάθαρο, κρέμεται στον τοίχο κοντά του. Ο μάγειρας έχει σηκώσει το κεφάλι και το βλέμμα του είναι καρφωμένο στην εικόνα. Όλο αλλάζει θέση.
τη μια εδώ, την άλλη εκεί, στον ένα τοίχο, στον άλλο, συνέχεια. Κάποτε ήσουν μονίμως καρφωμένος εδώ. Έμεινες λησμονημένος για λίγο, αλλά μην ανησυχείς. Τώρα είσαι και πάλι πάνω από το κεφάλι μας. Σε έφερα στην κουζίνα. Έπρεπε. Το έκανα για να δεις. Γιατί άλλο πράγμα είναι να σου λένε και άλλο να βλέπεις με τα μάτια σου. Δεν μπορείς να τα κρατάς άλλο κλειστά. Ούτε εδώ, ούτε πουθενάλλου. Ξέρω βέβαια ότι σου αρέσει να κρύβεσαι. Περιφέρεις την ενηγματική σου παρουσία καλυμμένος πίσω από πέπλα μυστηρίου. Όχι, 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 απόψε. Απόψε είσαι εδώ. Είσαι προσκεκλημένος. Είσαι δικός μου προσκεκλημένος. Και βάζω στοίχημα πως για μία φορά θα ανοίξεις τα βλεφαρά σου. Θα τα ανοίξεις σιγά-σιγά και θα δεις και εσύ αυτό που όλοι εμείς οι υπόλοιποι ονομάζουμε πραγματικότητα. Ο μάγειρας σηκώνεται όρθιος. Ανάβει ένα τσιγάρο. Κάνει μερικά βήματα με σκυμμένο κεφάλι. Κατά κάποιο τρόπο εκείνη πίστεψε στην τέχνη, στη ζωγραφική. Και ακόμα περισσότερο σε σένα. Ναι, ναι, το έκανε. Πίστεψε σε σένα περισσότερο από ότι σε μένα. Ή στον ίδιο της τον εαυτό. Ή σε οποιονδήποτε άλλο. Γι' αυτό άλλωστε και έφυγε. Πάει καιρός. Αλήθεια, θυμάσαι τίποτα από εκείνες τις μέρες? Από τα βράδια? Όχι. Εγώ όμως θυμάμαι. Θυμάμαι. Παράτησε όλους τους άλλους πίνακές της και άρχισε να ζωγραφίζει το πρόσωπό σου και να σου μιλάει όλη την ώρα. Την άκουσες ποτέ? Άσε με να μαντέψω. Ο μάγειρας σηκώνει το κεφάλι του και πλησιάζει γρήγορα την εικόνα. Στέκεται λίγα εκατοστά μακριά της. Φωνάζει. Όχι, 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 εσύ δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν μιλάς. Παρ' όλα αυτά υπάρχεις, βέβαια, βέβαια. Τα μαθαίνουμε στο σχολείο όλα αυτά, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι εγώ την άκουγα. Πραγματικά την άκουγα. Στην αρχή σου μιλούσε. Μετά σε φώναζε, ύστερα έκλαιγε και στο τέλος έμεινε μόνο ένας ψήθυρος. Για σένα. Για το έλεος σου. Γιατί ήταν σίγουρη πως υπάρχεις και πως θα έκανες κάτι. Υπάρχεις. Πού είσαι? Η σερβιτόρα μπαίνει μέσα και ο μάγειρας τραβιέται μακριά από την εικόνα. Μιλήσατε? Τα κανονίσατε? Με ποιον? Με τον πρόεδρο. Ποιον άλλο? Τον πήρες τηλέφωνο να τα κυρώσεις? Όχι. Είσαι με τα καλά σου? Έχει τόσους καλεσμένους, θα τσατιστεί τόσο άσχημα. Το τραπέζι θα γίνει κανονικά. Είναι Σάββατο απόγευμα 6 ώρα, το έχεις συνειδητοποιήσει? Ναι. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε και μάλιστα αμέσως. Να ετοιμάσουμε τι? Θα αρχίσουμε από τις σαλάτες. Ο Μανάβης δέχτηκε να μας αυτός δώσει. Αυτός είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα σε δανείζει χωρίς να τον πληρώνεις. Δυστυχώς όμως είναι μόνο ο Μανάβης. Θα του σερβίρεις μαρούλια και ντομάτες για γεύμα. Θα αρχίσουμε από τις σαλάτες και μετά. Ξέρεις τι είναι το πιο αξιόλογο από όλα? Μπορείς να φανταστείς? Σιωπή. Η ελπίδα. Νόμιζα πως η σωστή απάντηση ήταν η πραγματικότητα. Θα μου δώσεις ένα τσιγάρο? Ο μάγειρας την πλησιάζει. Βγάζει το πακέτο από την τσέπη του και της το δίνει. Έχει μόνο ένα. Το τελευταίο σου. Μπορούμε να το μοιραστούμε. Εμείς? Να το μοιραστούμε? Ναι. Είσαι σίγουρος? Ο μάγειρας γνέφει καταφατικά. Η σερβιτόρα παίρνει το τσιγάρο, εκείνος ανάβει τον αναπτήρα και της προσφέρει φωτιά. Η σερβιτόρα ρουφάει 2 φορές και μετά του το επιστρέφει αναμένο. Τη θυμάσαι καθόλου? Ποια? Τη μάνα σου. Τη μάνα μου? Αμυδρά. Τους πίνακές της, τους θυμάσαι? Το υπόγειο είναι ακόμα γεμάτο. Κατεβαίνω και τους βλέπω. Το κάνεις και εσύ, με άλλες ώρες. Σιωπή. Περισσότερο μου αρέσουν οι θάλασσές της. Είναι τόσο ταραγμένες που δεν μοιάζουν ποτέ με τη θάλασσα. Ξέρεις ποιος είναι ο τελευταίος πίνακας που ζωγράφισε η μάνα σου? Όχι. Ο μάγειρας της δείχνει την εικόνα στον τοίχο. Εκείνος. Η σερβιτόρα πλησιάζει στον τοίχο. Ο μάγειρας την ακολουθεί με μια μικρή καθυστέρηση. Τότε κατά κάποιο τρόπο μου είχε φανεί φυσικό. Στις δύσκολες ώρες όλοι προσπαθούμε να φανταστούμε αυτό που δεν υπάρχει. Πότε το ζωγράφισε? Ο μάγειρας της ξαναδίνει το τσιγάρο. Ακριβώς μετά. Μετά από τι? Μετά από εκείνο το βράδυ. Τη νύχτα που πήγε σπίτι του. Σπίτι του? Αποκαλείς την εκκλησία σπίτι του? Εσύ ειδικά? Δεν κατάλαβες. Δεν μιλάμε για το ίδιο μέρος. Η σερβιτόρα του ξαναδίνει το τσιγάρο. Τι εννοείς? Εκείνη τη νύχτα η μάνα σου
Δεν πήγε στην εκκλησία. Στο σπίτι του παπά πήγε. Τι είναι αυτά? Τα βγάζεις από το μυαλό σου, τα φαντάζεσαι? Ο μάγειρας τραβάει την τελευταία ρεφιξιά, το πετάει κάτω και το σβήνει. Μια φορά. Μόνο μια φορά έτσι τουλάχιστον, είπε εκείνη. Επέμενε σε αυτό. Λες και ο αριθμός παίζει κάποιο ρόλο. Πολλή φιλοσοφία θέλει για να καταλάβεις ότι μία φορά αρκεί. Αρκεί για ποιο πράγμα? Με τι λες τώρα? Η σερβιτόρα τον πλησιάζει και στέκεται μπροστά του. Με εξαιρετικά αργές κινήσεις, ο μάγειρας τεντώνει τα χέρια του και παίρνει το πρόσωπό της ανάμεσα στις παλάμες του. Κοιτάζονται σιωπηλά, τελείως ακίνητοι. Θέλεις? Τι? Να μάθεις. Να μάθω τι? Την αλήθεια. Δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει. Και αν δεν θέλω? Κανείς δεν θέλει να τη μάθει, αλλά αργά ή γρήγορα έρχεται η ώρα. Σιωπή. Η Μαρία δεν είναι παιδί μου. Τι? Τι? Η Μαρία είναι ο ευλογημένος καρπός του παπά. Όχι. Τελικά μία φορά είναι αρκετή. Το επόμενο πρωί η μάνα σου άρχισε να ζωγραφίζει αυτόν. Και απομακρύνθηκε και από μένα και από σένα και από όλους. Και όταν γέννησε δεν ήθελε να βλέπει το παιδί της. Ίσως γιατί τρεπόταν. Και μια νύχτα σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί πάντα οι νύχτες φτάνουν πρώτες. Οι μέρες τις ακολουθούν. Είναι μόνο τα θλιβερά απομεινάρια τους. Η σερβιτόρα τραβάει τα χέρια του από πάνω της και φεύγει προς την άλλη γωνιά της κουζίνας. Στρέφεται προς τον τοίχο. Φαίνεται η πλάτη της. Μένουν για λίγο σιωπηλοί, ακίνητοι. Η σερβιτόρα γυρίζει απότομα και αντικρίζει το μάγειρα. Και γιατί? Γιατί δεν μου πες τίποτα όλον αυτόν τον καιρό? Τόσα χρόνια, με ποιο δικαίωμα? Κάποια πράγματα πρέπει να έρθει η ώρα τους για να υποθούν. Η σερβιτόρα πηγαίνει στο μοναδικό παράθυρο και κοιτάζει το σκοτάδι έξω από το τζάμι. Ένα τσιγάρο. Χρειάζομαι ένα τσιγάρο. Ο μάγειρας την πλησιάζει, στέκεται δίπλα της και κοιτάζει και εκείνος έξω από το παράθυρο. Το τελευταίο το κάναμε μαζί. Και αύριο θα κάνουμε μαζί και το τελευταίο μας γεύμα. Αύριο. Απόψε όμως φύγε. Πήγαινε όπου θέλεις. Βγες, διασκέδασε, γύρνα το πρωί. Άστα όλα σε μένα. Εγώ θα μαγειρέψω για αυτούς τους μπάσταρδους. Και αύριο το βράδυ, όταν θα έχει τελειώσει όλο αυτό το πανηγύρι, πάρε ό,τι χρήματα βγάλουμε και φύγε. Φύγε οπωσδήποτε από αυτό το μέρος. Μακριά. Μακριά. Όσο πιο μακριά μπορείς. Τα χρήματα θα τα μοιραστούμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν φτάνουν και για τους δυο. Θα φύγεις πρώτη. Σιωπή. Μ' ακούς? Σιωπή. Και εσύ, τι θα κάνεις? Εγώ πρώτα θα τακτοποιήσω τη Μαρία. Έχω ακούσει για ένα καλό ίδρυμα. Δεν θα χρειαστούν λεφτά. Και τον πρόεδρο τι τον έχουμε? Θα τα κανονίσω όλα, μην ανησυχείς. Το μόνο πρόβλημα που έχω απόψε είναι το ρεύμα. Το χρειάζομαι πάση θυσία. Δεν είχες εσύ ένα γνωστό κάπου στη ΔΕΗ? Ναι. Έναν παλιό συμμαθητή. Υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι? Αν είναι ακόμα όπως τον θυμάμαι, τότε σίγουρα θα κάνει. Αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πολύ. Απότομα κόπηκε. Ήθελα και συνέχεια, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, θα δώσω μάλλον το λόγο τώρα και στον ίδιο τον συγγραφέα του έργου, να πει και αυτός δύο λόγια και για το έργο και για την έντυπη έκδοση του έργου του. Μινώ. Καλησπέρα και από μένα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάτι πιο βαρετό από το να ακούει κάποιος ένα συγγραφέα να μιλάει για το έργο του. Θα σας απαλλάξω από αυτό το καθήκον. Νομίζω ότι τα έργα μιλάνε από μόνα τους και οι συγγραφείς δεν μπορούν να εξηγήσουν τίποτα από ό,τι υπάρχει σε αυτά. Ό,τι μπόρεσαν να το εξηγήσουν, το εξήγησαν εκεί με τις λέξεις και την ψυχή που έβαλαν μέσα στο έργο και όχι με επεξηγηματικές προτάσεις εκ των υστέρων. Νομίζω ότι τα έργα είναι πολύ πιο σημαντικά από τους συγγραφείς και στέκονται μόνα τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τις εκδόσεις Ευρασία, την Άννα τη Μακράκη, τον Δημήτρη το Βέργαδο, όλους τους συντελεστές παράστασης και φυσικά τελευταίο, αλλά με κάποιο τρόπο και πρώτα από όλους, το Θανάση τον Τριαρίδη. Εκμεταλλευόμενος την αναφορά στο έργο του Θανάση και στην πίστη την οποία πραγματεύεται αυτό, θα έλεγα ότι την ίδια πίστη επέδειξαν και αυτοί οι άνθρωποι σε κάτι το οποίο είχα γράψει εγώ. Νομίζω ότι αυτό που λείπει στις μέρες μας είναι αυτή η πίστη. Η πίστη η οποία δεν σχετίζεται με κανένα άλλο
αγαθό ή με καμία άλλη υστεροβουλία πίσω από αυτό και νομίζω ότι είναι μια πίστη που υπερβαίνει αυτά τα οποία έχουμε μάθει να πιστεύουμε. Γιατί αυτά που μας έχουν μάθει να πιστεύουμε έχουν αποδειχθεί ότι τελικά ήταν πράγματα χωρίς ουσία. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που προανέφερα γιατί πίστεψαν στο έργο και νομίζω ότι αυτή η πίστη τους υπερβαίνει ακόμα και τη δικιά μου την πίστη για το ίδιο το έργο. Ήταν πραγματικά συγκινητικό για μένα να βλέπω ανθρώπους να κοπιάζουν τόσο πολύ για να ανεβάσουν ή για να εκδώσουν πραγματικά με κόπο ψυχής ένα πράγμα το οποίο εγώ έγραψα. Τους ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Μίμο Ευσταθιάδη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Θανάση τον Τριαρίδη, που επίσης δεν θα μιλήσει πολύ ως συγγραφέας, αλλά μπορεί να μιλήσει ως συνεκδότης. Έλα εδώ. Δεν γίνεται να σκύβω. Θέλεις αυτό, Θανάση μου, για να σε ανέτος. Ναι, αγόρι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι δεν είναι καθόλου βαρετό να ακούει κανείς τον συγγραφέα και ότι πρέπει να... Με αδειμονία είστε εδώ πέρα και θέλετε να ακούσετε εμένα και το Μίνο τι θα σας πούμε. Επειδή, ξέρετε, εγώ μιλάω πολύ και είμαι φλίαρος, ένας τρόπος για να αυτοπεριοριστώ είναι να έχω σημειώσεις τι θα πω. Γιατί αν με αφήσετε, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Γράφω εδώ, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσεις. Πρώτα απ' όλα ευχαριστίες, πολλές ευχαριστίες, σ' όσους ήρθατε. Δεν είναι εύκολο στην Αθήνα σήμερα να έρχονται άνθρωποι να καταθέτουν ολάκερο το απόγευμά τους για να ακούσουν σκέψεις, παράγματα, συζητήσεις επί βιβλίων και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ φαντάζομαι και όλοι όσοι είναι στο τραπέζι. Σε όσους μίλησαν, σε όσους ήρθαν σε αυτό το πάνελ και κατέθεσαν ο καθένας το στίγμα του, την ευαισθησία του, ευχαριστίες σε όσους ήρθαν και μίλησαν για το δικό μου βιβλίο, οφείλω να δώσω συγγραφέας. Όταν πρότεινα στη Ροζαλή, γιατί εγώ της πρότεινα να διαβάσει, πήγε κάτι, της είπα ξέρω. Τώρα, δεύτερη κατηγορία ευχαριστειών για την παράσταση των Μυρμηγκιών, σε όσους πίστεψαν και όσους πιστεύουν σε αυτήν την υπόθεση. Ξέρετε, εγώ τα έργα αυτά, τα τρία για τα οποία μίλησε η Ροζαλή, τα έγραψα έξω από οποιαδήποτε λογική δημοσίευση, παράστασης. Το έχω πει πολλές φορές, πίστευα ότι θα τα εκδώσω στην ιστοσελίδα μου στο διαδίκτυο και εκεί θα μείνουν ως μία λογοτεχνική, νεωτερικίζουσα, νεωτερική, ξέρω εγώ, προσπάθεια, απόπειρα, ως εκεί. Αυτά τα έργα για να απολύξουν στη σκηνή, άνθρωποι ήρθαν, τα διάβασαν με τρομερή φαντασία, με απίστευτα δημιουργική φαντασία και τα πηγαίνουν προς αυτό που ονομάζουμε θεατρικό γεγονός. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, ευχαριστίες στην Μπέμι Ζούνη, ούτε που το φανταζόμουν πως θα μπορούσε αυτή, δεν θα σταματήσω τώρα, δεν γίνεται να σταματήσω, δεν μπορούσε να φανταστώ ότι θα μπορούσε η Πέμι να παίξει ένα δικό μου κείμενο και το περιμένω με αγωνία μικρού παιδιού, εξάλλου είμαι και μικρό παιδί, η Ζούνη μπορεί να πάει τα πράγματα, προσέχτε το αυτό που θα πω, από την πιο γαλήνια τρέλα μέχρι την πιο ακραία τρυφερότητα. Και είναι μεγάλο στοίχημα να τεντώσεις τον εαυτό σου από αυτήν την άκρη ως την άλλη. Καλά κάνεις και το σημειώνεις. Δεύτερη ευχαριστία στο Φιλίπογλου, στον Κώστα Φιλίπογλου. Όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη να παίξει το Μνεμόνικ με την Κομπλισιτέ, έτσι και εγώ δεν βρήκα εισιτήριο για να μπω. Εντάξει, τώρα, σκεφτείτε χρόνια μετά να έρθει ένας άνθρωπος με αυτή τη διαδρομή να ασχοληθεί με τις δικές μου λέξεις, είναι αυτό που λέει ο Μίνος. Αυτά εδώ δεν είναι εύκολο να τα πιστέψεις. Και τι ανέλαβε να κάνει, ανέλαβε να σαρκώσει το αίτημα για ζωή στο στομάχι της κόλασης. Συντελεστές, δουλεύουν άνθρωποι πίσω από αυτό το project. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δουλεύουν ο Θοδωρής Οικονόμου στη μουσική,
Ο Μανώλης Παντελιδάκης στα σκηνικά, ο κύριος Μανώλης Παντελιδάκης, δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο. Η υπέροχη Κατερίνα Μαραγκουδάκη στους φωτισμούς. Και βέβαια το πιο μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πάει στη Ρούλα Νικολάου, στην παραγωγό. Γιατί? Γιατί εγώ ήμουν κάποιος που δημοσίευε κείμενα στο διαδίκτυο. Ξέρετε πώς υπάρχουν που δημοσίευουν κείμενα στο διαδίκτυο. Και στη συνέχεια τα έβγαζα σε εκδόσεις χειροκίνητες που τις φτιάχναμε έτσι. Η Ρούλα ήταν αυτή που πήρε το κείμενο και με την γνωστή σε κάποιους από την αίθουσα ορμητικότητά της το πήγε στην Πέμη. Χωρίς αυτήν δεν θα συναντιόμαστε. Τώρα, νέες ευχαριστίες για τους συντελεστές της σειράς. Δουλεύουν άνθρωποι στις εκδόσεις Ευρασία για να βγάλουμε εκδόσεις θεάτρου και άλλες εκδόσεις, οι οποίες στον καιρό της κρίσης είναι ένα ηρωικό λειτουργήμα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μία πράξη η οποία δεν απολύγει σε κανένα υλικό αντάλλαγμα. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε εσείς εδώ αυτό. Τα βιβλία της σειράς Δείγμα Θέατρο τα σελιδοποιούν δύο πολύ σπουδαίοι συνεργάτες, η Ελευθερία Καστρινάκη, χρόνια μόνιμη συνεργάτη δάμου στη σελιδοποίηση στη Θεσσαλονίκη, και ο Σωτήρης Παπαδήμας, με εξαιρετική ευαισθησία, χρόνια μόνιμος συνεργάτης των εκδόσεων Ευρασία. Η Χρυσή Ουγουμενάκη και η Ισαβέλα Πετράκη, εδώ και 1,5 χρόνο, τραβάνε όλο το κουπί αυτής της ιστορίας. Ο Παναγιώτης Χαρίτος, που δεν είναι μαζί μας εδώ σήμερα γιατί λείπει στο εξωτερικό, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνάντησε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος, ο Φέδων Κηδωνιάτης. Πέρσι, σας είπα ότι η συνεργασία μας με το Φέδωνα ξεκίνησε διστακτικά. Ξεκίνησε ψάβοντας ο ένας το πρόσωπο του άλλου, σαν να ήμασταν τυφλοί και να προσπαθούμε να ψάξουμε ένας τον άλλον. Ήμουν πολύ τυχερός, ξέρετε γιατί. Γιατί με τον Κηδωνιάτη ισχύει αυτό εδώ το πολύ απλό και θα σας το πω με πολύ απλά λόγια. Πιστεύει πως η απελπισία πολεμιέται με δημιουργία, πιστεύει πως η κακία πολεμιέται με καλοσύνη. Σε έναν καιρό όπου γύρω μας βλέπουμε και απελπισία και κακία, συχνά το ένα θρέφει το άλλο, είναι η φωτεινή αντιπρόταση. Δεν φοβάμαι να το πω αυτό. Πέρσι δεν σας το είπα έτσι, τώρα σας το λέω. Σας είπα ότι είναι ένας σπάνιας ευγένειας άνθρωπος. Και έτσι είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω με τον Φέδωνα, γιατί γίνομαι έτσι καλύτερος άνθρωπος. Χάνει από όλα αυτά που κάνει, χάνω κι εγώ, και μέσα σε αυτήν την μεγάλη χασούρα νιώθω ότι σιγά σιγά είμαστε ευτυχισμένοι. Είμαι επίσης πολύ τυχερός που σε αυτή τη σειρά του δείγματος έχουμε βγάλει πλάκα στην πλάκα 3-4 με την Κάτριν πρωτοεμφανιζόμενους θεατρικούς συγγραφείς. Ο ένας είμαι εγώ, ο άλλος είναι ο Ευσταθιάδης, η τρίτη είναι η Χαρά Ισίρου, η Κάτριν είναι η τέταρτη. Και ο πέμπτος συγγραφέας, αυτός που δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος, είναι 45 χρονών, ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης. Δηλαδή, βγάζουμε συγγραφείς οι οποίοι είναι νέοι. Και σας λέω ότι στην επόμενη τριάδα της ερχόμενης χρονιάς θα είναι και άλλοι νέοι καινούργοι πρωτοεμφανιζόμενοι. Δεν ξέρω από θέατρο. Υπάρχει ένα τραπέζι που έχει φάει τη ζωή του στο θέατρο δεξιά μου. Αλλά ξέρω να διαβάζω κείμενα. Σας λέω ότι είναι πολύ σπουδαία όλα τα κείμενα που βγάλαμε. Βγάζω τα δικά μου, τα άλλα είναι πολύ σπουδαία. Το κείμενο του Μίνωα είναι πολύ σπουδαίο κείμενο για να το διαβάσει κανείς ως βιβλία, πέρα από τη θεατρική του πραγμάτωση, έτσι όπως τη δουλέψατε εσείς. Αυτά στη μεγάλη κατηγορία των ευχαριστειών. Δύο λόγια ακόμα θα σας πω, έτσι λίγο αυτά που λέω εγώ τα πιο θεωρητικά, τα πιο φιλοσοφικίζοντα. Βγάζουμε μια σειρά θεάτρου, μια σειρά με ελληνόγλωσσα κείμενα, ελληνόγλωσσα βιβλία, ελληνόγλωσσα θεατρικά έργα. Μπορεί να ρωτήσει κανείς γιατί. Γιατί σήμερα τι μπορεί να σημαίνει το να βγάνει κανείς βιβλία και τι θεατρικά έργα. Για φαντάσου, ελληνικά ποιήματα, λέει ο Καβάφης. Στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα της πολύπλευρης απελπισίας, στην Ελλάδα της αυξανόμενης ανεξέλεγκτης βίας, στην Ελλάδα των φρικτών τεράτων που αναδύθηκαν και αναδύονται καθημερινά στις ζωές μας. Ποιος ο λόγος να βγάζεις βιβλία, τι μπορείς να κάνεις? Απάντηση.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Όσοι είμαστε γύρω από τα βιβλία, να βγάζουμε βιβλία. Όσοι είμαστε γύρω από την τέχνη, να κάνουμε καλλιτεχνικές απόπειρες. Όσοι ζούμε μέσα στην κοινωνία, να παλεύουμε, να δημιουργούμε πράγματα σε όποιον τομέα είναι ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν με λοστάρια, με μαχαίρια, με πιστόλια, ξαμολιούνται στους δρόμους, ναζιστές, φασίστες, μία αυξανόμενη παρακρατική συμμορία, η οποία ουσιαστικά έρχεται βία να εγκατασταθεί στις ζωές μας. Τι μπορούμε να κάνουμε, να αρχίσουμε να κάνουμε bodybuilding και να βάλουμε σιδερογροθιές? Όχι. Η δική μου γνώμη είναι αυτό. Να παλεύουμε την καταστροφή με δημιουργία. Το θέατρο, το οποίο δεν το γνωρίζω, είναι μια τέχνη, μια μετατέχνη μπορεί να πει κανείς, μοναδική. Είναι η ώρα που εγκεφαλικά διανοήματα, εντάξει, γίνονται ένα αιματωμένο πράγμα, για να ξαναθυμηθώ τον Καβάφη. Ένα αιματωμένο πράγμα. Γίνονται φωνή, γίνονται ψυχή, γίνονται τρέμουλο, σπασμός, γίνονται δάκρυ, γίνονται γκάβλα, γίνονται επιθανάτιος ρόγχος, γίνονται θάνατος. Αυτό είναι το θέατρο. Η ώρα που ό,τι κατασκευάζουμε στο χαρτί γίνεται ζωή. Και είναι μεγάλο δώρο για τούτους τους ανθρώπους που μπορούν να γεννάνε ζωή τα βράδια σε μια θεατρική παράσταση. Είναι ζωή μέσα στη ζωή. Είναι κάτι το ανεπανάληπτο και μοναδικό, σαν μια γένα, με όλα τα αίματα της γένας. Και δεν είναι τυχαίο που από τότε που οι νεοναζί απέκτησαν θεσμικό ρόλο στις ζωές μας, δύο κεντρικές λογοκριτικές απόπειρες έκαναν, σκεφτείτε το, δεν το κάναν σε άλλο είδο τέχνης, το κάναν πάνω στο θέατρο. Μία με την παράσταση Αθανάσιος Διάκος της Λένας Κιτσοπούλου, που δεν πρόλαβαν να τη λογοκρίνουν γιατί δεν την πήραν χαμπάρι ενώ όσο πεζόταν, παίχτηκε για πολύ λίγο στο Φεστιβάλ Αθηνών, και μία με την παράσταση Κόρπους Κρίστη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ναζιστικός τραμπουκισμός βρήκε διέξοδο στο να απαγορεύσουν πρώτα απ' όλα θεατρικές παραστάσεις. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτήν εδώ την ιστορία. Πέρσι, σας είπα ότι πρώτη φορά μιλάω στον Ιαννό και δεν είναι πολιτική εκδήλωση χωρίς τη Χρυσή Αυγή να ουρλιάζει απ' έξω. Γιατί όλες μου οι προηγούμενες ήταν όντως. Εμείς μιλούσαμε εδώ και απ' έξω φώναζαν και πετούσαν. Έχουμε το εξής πρόβλημα τώρα. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι απ' έξω. Εγκαταστάθηκε μέσα στις ζωές μας. Φταίμε σε όλα τα επίπεδα. Εμείς τη φέραμε μέσα στις ζωές μας. Εμείς το κάναμε. Αυτό που απήντησε ο Πικάσο στον Γερμανό διοικητή του Παρισιού για την Κερνίκα, εσείς το κάνατε, εμείς το κάναμε και φέραμε τις ναζιστικές συμμορίες μέσα στη ζωή μας ως θεσμικούς παράγοντες, εκλεγμένους θεσμικούς παράγοντες. Αλλά τα αντανακλαστικά μας σε αυτές τις προσπάθειες λογοκρισίας που έκαναν, πιστεύω εγώ ότι ήταν ανύπαρκτα. Και μιλάω πρώτα απ' όλους για τον εαυτό μας. Κάθε βράδυ πήγαιναν έξω από το Corpus Christi και εμείς ήμασταν απόντες. Και μιλάω πάλι πρώτα απ' όλους για μένα. Δεν είδα σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συνθέτες, όλους αυτούς που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή να φωνάξουν αυτό, ότι πρέπει να είμαστε όλοι Corpus Christi. Ο Κένεντι πήγε στο Βερολίνο για να φωνάξει, είμαι ένας Βερολινέζος, όταν στήθηκε το τείχος. Είχα προτείνει τότε, μέσα στο χαμό, όλα τα θέατρα της Ελλάδας να παίξουν το Corpus Christi ένα βράδυ. Όχι να το παίξουν ως παράσταση, να πάρουν το κείμενο από το ίντερνετ και να το διαβάσουν. Το ίντερνετ, τα δελτία ειδήσεων, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, να καταλάβουν με κάποιον τρόπο οι Ναζί, δεν είναι νεοναζί, είναι ουμίναζι, να καταλάβουν με κάποιον τρόπο ότι αυτός ο τσαμπουκάς τους, ότι δεν θα περάσει, ότι αυτές οι παραστάσεις στην Ελλάδα τέρμα, που μας είπαν από τις κάμερες της τηλεόρασης, έχει μία απάντηση. Γιατί ο μόνος τρόπος σε κάθε απόπειρα λογοκρισίας είναι να πολλαπλασιάζεις το υπολογοκρισία καλλιτέχνημα, το υπολογοκρισία έργο τέχνης. Δεν το κάναμε. Αφήσαμε τον σκηνοθέτη Λαέρτη Βασιλείου, την παραγωγό του την Βάσια Παναγωπούλου και 12 ηθοποιούς σχεδόν μόνος τους. Επειδή όμως θα ξανάρθουν, είναι πολύ
κοντά μας η επόμενη λογοκριτική απόπειρα, ας έχουμε καλύτερα αντανακλαστικά. Αυτό σκέφτομαι. Ας είμαστε πιο έτοιμοι. Και ας καταλάβουμε ότι ο φόβος τους έχει ισχύ όσο εμείς τους φοβόμαστε. Αυτά περίπου ήθελα να πω εγώ. Και ουσιαστικά έτσι να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτηση γιατί σήμερα βιβλία, γιατί σήμερα θέατρο, γιατί σήμερα 100 άνθρωποι και περισσότεροι μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για σπαράγματα από βιβλία. Γιατί ξέρετε, η ιερουργή της βίας, η λογής ναζί της ζωής μας, επενδύουν σε δύο πράγματα, στην κακία και στην καταστροφή. Και έχουν λόγο στρατηγικά να το κάνουν αυτό. Η κακία είναι πολύ πιο κατανοητή από την καλοσύνη και την αγάπη. Η καταστροφή είναι πολύ ευκολότερη από τη δημιουργία. Επικοινωνιακά, το παιχνίδι είναι δικό τους. Είναι πολύ πιο εύκολο το να μισείς, διότι δεν απαιτεί καμία διεργασία. Είναι πολύ δύσκολο το να αγαπάς, έως ακατόρθωτο. Με χαρά, λοιπόν, λέω ότι είμαστε εδώ εμείς σήμερα και ο καθένας από, από την ασήμαντη γωνιά του παλεύουμε ως αντίπραξη ή ως κυρίως πράξη απέναντι στη βία και στον ιερουργημένο τρόμο, να μιλήσουμε για ζωή, να μιλήσουμε για τα σπαράγματα της αγάπης. Αυτό και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Όπως καταλάβατε, μετά από αυτό το υπέροχο κλείσιμο από τον Θανάση Τριαρίδη, το πάνελ αυτό μπορεί να σηκωθεί. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε, εκ μέρους όλων των καλεσμένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Φέδον τον Κεδονιάτη, τη Ροζαλή Σινοπούλου, την Πέμι Ζούνη, τον Δημήτρη Βέρκαδο, τη Βίκη Λέκα, τον Μίνο Ευσταθιάδη και τον Θανάση Τριαρίδη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.